Στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα Πατρών νοσηλεύεται εκτός κινδύνου νεαρός δικυκλιστής που παρασύρθηκε χθες το απόγευμα από ένα γιοταχή επιβατηγό αυτοκίνητο. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, κατευθυνόμενος από ναύπακτο προς Δάφνη, στο ύψος του κέντρου υγείας ναυπάκτου, προσπάθησε να στρίψει σε παράδρομο διασχίζοντας κάθετα την εθνική οδό ναυπάκτου Ιταίας. Φαίνεται όμως ότι δεν πρόσεξε και χτύπησε το δίκυκλο και τραυμάτισε τον αναβάτη. Αμέσως διερχόμενοι οδηγοί και κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν να βοηθήσουν τον νεαρό, ενώ το προσωπικό του κέντρου υγείας ναυπάκτου έσπευσε να μεταφέρει για τις πρώτες βοήθειες τον νεαρό στο κέντρο υγείας. Περιπολικά της τροχιάς κατέφτασαν στο σημείο, ενώ μετά από αρκετή ώρα στενοφόρο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί τροχιά ναυπάκτου. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα μεταξύ γιοταχή επιβατικού, το οποίο κινείται στο ρεύμα προς Δάφνη. Στην περιοχή του κέντρου υγείας Ναυπάκτου συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα οδηγούμενο από νεαρό δικυκλιστή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Δευτέρου. Αρχικά ο τραυματιστής μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου για τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα για τα περαιτέρω. Η κατάστασή του πώς είναι αυτή τη στιγμή, κύριε? Η κατάσταση της υγείας του, όπως έχουμε πληροφορηθεί, δεν εμπνέει ιδιαίτερες ανησυχίες. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να, έτσι, σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο από όλους τους οδηγούς η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ιδιαίτερα από τους δικυκλιστές η χρήση προστατευτικού κράνους. Για τα αίτια γνωρίζουμε για πώς... Ερευνώνται τα αίτια από την υπηρεσία μας, δημιουργείται προανάκριση. Να μιλάμε για λάθος οδήγηση από την πλευρά του οδηγού του αυτοκίνητου? Ακόμα είμαστε σε στάδιο της διερεύνησης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί αρμοδίως. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού του κέντρου υγείας, ο νεαρός γλίτωσε, καθώς όπως αναφέρθηκε, το ασθενοφόρο άργησε να μεταβεί στο σημείο, αφού είχε να διακομίσει άλλο περιστατικό στον Πάτρα. Για ακόμη μια φορά φάνηκε με το χειρότερο τρόπο η απαξίωση που βιώνει το κέντρο υγείας Ναυπάκτου, αφού μια ολόκληρη πόλη των 20.000 περίπου κατοίκων παραμένει έρμεως στα χέρια των υπευθύνων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας, που δεν έχουν φροντίσει να επανδρώσουν το κέντρο υγείας με το απαραίτητο προσωπικό, αλλά και με επιπλέον ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα όταν υπάρχουν δύο περιστατικά, κάποιο από αυτά να περιμένει πότε θα επιστρέψει το ασθενοφόρο από την Πάτρα ή το Μεσολόγγι. Ενώ μεταξύ θα πρέπει να επισημανθεί και η προσφορά των ανδρών του τμήματος τροχιάς Ναυπάκτου, αφού τροχονόμοι της υπηρεσίας με μοτοσυκλέτες προπορεύονταν του ασθενοφόρου έτσι ώστε να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.